για την κυβέρνηση που σκοπεύει να σχηματίσει αν κερδίσει τις εθνικές εκλογές, τις προτεραιότητες και τις επιλογές του σε κρίσιμα θέματα, αλλά και για την διαπραγμάτευση στην Ευρώπη με αντικείμενο το ελληνικό ζήτημα, μιλά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του στο Βήμα. Προεξοφλεί ότι οι εκλογές θα προκηρυχθούν αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, ενώ δεσμεύεται ότι θα σχηματίσει κυβέρνηση στην οποία θα μετέχουν και προσωπικότητες που δεν ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ φιλοδοξεί να είναι η νέα δημοκρατική παράταξη της αριστεράς, τονίζει ο κ. Τσίπρας, και εκτιμά ότι εκφράζει όμως τους πολίτες με τις πιο συντηρητικές επιλογές, διότι τα μεσαία στρώματα έπαψαν πια να εκφράζονται από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Τσίπρας υπογραμμίζει ότι αν εκλεγεί θα ξεκινήσει μια πορεία διαπραγμάτευσης και θα ζητήσει σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το χρέος με θέμα τη συλλογική και αλληλέγγυη αντιμετώπιση της κρίσης του δημοσίου χρέους, η οποία θα είναι, όπως λέει, η αφετηρία μιας καλά σχεδιασμένης και ψύχρεμης αλλά ταυτόχρονα σκληρής και διεκδικητικής διαπραγμάτευσης. Ο κ. Τσίπρας απειλεί να διακόψει μονομερώς δαπάνες για την εξυπηρέτηση του χρέους, οδηγώντας έτσι τη χώρα σε χρεοκοπία και έξοδο από την Ευρωζώνη, όπως σχολίασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου, και τόνισε ότι η συκοφαντία της πατρίδας μας που συστηματικά επιδίδεται ο κ. Τσίπρας και η πολιτική ανοησία έχουν επιτέλους και τα όρια τους.